είναι μυστικό του ανθρώπινου μυαλού, το πώς το σώμα θεραπεύεται από μόνο του. Μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε αρρώστια μέσω του υποσυνείδητου. Ο Ρεν Ζαρίφ, μεταξύ άλλων, θεράπευσε με επιτυχία πολλαπλή σκλήρυνση, ανάπηρους, παράλυτους, εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνο, νόσο Πάρκινσον, αιμοφόρα αγγεία, σοβαρά καρδιακά προβλήματα, κύλη δίσκου οσφίως, ινομιαλγία, υπέρταση, τύφλωση, ψωρίαση, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, προβλήματα γονιμότητας, λειτουργία νεφρών και προβλήματα ύπατος, αλκοολισμό, ναρκωτικά και πολλές άλλες ασθένειες και ταλαιπωρίες. Έγινε διάσημος μέσω των μέσων ενημέρωσης στο Ισραήλ και παγκόσμια. Το Sky News και το National Geographic εξέτασαν εκτεταμένα τις ικανότητές του ως θεραπευτή πολλών ειδών ασθενειών. Πολλοί ασθενείς από όλο τον κόσμο έρχονται για θεραπεία, επειδή η μέθοδος θεραπείας που ανέπτυξε απαιτεί μόνο μία συνάντηση θεραπείας που έχει σκοπό να ανοίξει τις φραγμένες περιοχές του σώματος. Μετά τη θεραπεία, οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Ο Ζαρίφ παρέχει μεθόδους και θεραπείες που δεν μπορούν να εξηγηθούν με τη λογική. Ήμουν τεθειλωμένη σε ένα πυρηνικό καροτσάκι. Δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου. Η πρόγνωση αυτής της γυναίκας ήταν σίγουρος θάνατος. Και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, οι γιατροί της είπαν ότι δεν θα σηκωθεί, ότι θα τυφλωθεί. Τώρα άρχισε να περπατά. Η ομιλία της επανορθώθηκε. Και ευτυχώς μπορεί πάλι να καταπίνει, να τρώει και να πίνει από μόνη της. Προηγούμενα χρησιμοποιούσε σωλήνα που έφτανε έως τον στόμαχο και τώρα ευτυχώς πάει πολύ καλύτερα. Ένας ασθενής με πολλαπλή σκλήρυνση από τη Ρουμανία άρχισε πάλι να περπατά. Είμαι καλά, έχω πολλαπλή σκλήρυνση. Ο όγκος στο στήθος μου εξαφανίστηκε. Ο γιατρός έμεινε άναυδος. Ο όγκος εντοπίστηκε στο δεξιό στήθος. Στην ακτινογραφία είχε ήδη εξαφανιστεί. Ο πατέρας υπέφερε από εγκεφαλικό και τώρα μπορεί να περπατά μόνος του. Ο Ρεν Ζαρίφ με έσωσε από ακροτηριασμό του ποδιού μου εξαιτίας όγκου που είχα στο χόντρο. Καρδιακός ασθενής σε προχωρημένη κατάσταση. Ο Ρεν μου έσωσε τη ζωή. Έκανα ηχοκαρδιογράφημα και ένιωσα βελτίωση την ώρα που με εξέταζε η τεχνικός. Αυτή φώναξε τον καθηγητή που με κοίταξε και έμεινε έκπληκτος. Ξαναέκανε το ηχοκαρδιογράφημα και είπε: «Άκου Τσβή, η κατάστασή σου βελτιώθηκε». Πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι μετά τη θεραπεία κατάφερα να συλλάβουν παρά τις δυσκολίες. Έμεινα έγκυος. Αυτή είναι η πρόωρη ανατομική εξέταση υπερήχων. Το δάχτυλο σώθηκε από ακροτηριασμό. Σε ευχαριστώ, Ρεν Ζαρίφ. Η μητέρα μου τώρα δεν πρέπει να ακροτηριάσει το δάχτυλό της. Μετά τη θεραπεία μπορώ να κουνήσω τα δάχτυλά μου. Το χέρι μου ήταν πολύ αδύναμο. Δεν μπορούσα να σηκώσω ούτε ένα φύλλο χαρτιού. Και το πόδι μου με σταματούσε. Έπεφτα παντού. Ο γιατρός δηλώνει στην τηλεόραση: «Έπρεπε να κάνω εγχείρηση αφαίρεσης κακοήθη όγκου». Ο Ρεν Ζαρίφ τον εξαφάνισε, χωρίς καν να γίνει εγχείρηση. Αυτός είναι ο Ρεν. Ο φαρμακοποιός λέει: «Πρόκειται για ένα θαύμα. Ήμουν σχεδόν ανάπηρος. Πραγματικό θαύμα. Εγώ το αποκαλώ θαύμα. Δεν ήμουν ικανός να ανοιγοκλίνω το χέρι μου. Έμεινα άναυδος. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, να κουμπίσω τίποτα. Δεν μπορούσα να λυγίσω τα δάχτυλά μου». Η γιατρός αναφέρει: «Η κύστη στην όθη και εξαφανίστηκε». Ξαφνικά όλα έγιναν καλά, χωρίς επεμβάσεις, χωρίς τίποτα. Τυφλώθηκε από διαβήτη και ξαναβρήκε το φως του μετά από τη θεραπεία. «Δεν έβλεπα τίποτα, τώρα μπορώ και βλέπω». Ακόμα και καθηγητές και γιατροί εκπλήσονται από τις επιτυχίες του και έρχονται για θεραπεία. Ο Ζαρίφ έλαβε συστατικές επιστολές από υπουργούς της κυβέρνησης και συναντήθηκε με πολλούς πολιτικούς, διασημότητες και κληρικούς. Αμέτρητες μαρτυρίες ασθενών και ταλαιπωρημένων που μιλάνε για την επιτυχία της θεραπείας. Εάν υποφέρετε από κάποιο πρόβλημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.orenpavlazarif.com. Η μέθοδος θεραπείας είναι ατομική, από ασθενή σε ασθενή. Ο Ζαρίφ θα κάνει ό,τι μπορεί για να σας βοηθήσει. Η θεραπεία δεν είναι ιατρική και δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για τη συμβατική ιατρική.